οικογένεια Γεωργιάδη παρακολούθησε χθες βράδυ την Ευγενία Μανολίδου στην τελευταία της καλοκαιρινής συναυλία στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ο Άδωνης Γεωργιάδης στις πρώτες θέσεις και δίπλα του τα παιδιά τους. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί είχε ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα και παρόλα αυτά. Και παρόλα αυτά έκανε λίγο στο πλάι έτσι, τις πολύ έντονες επαγγελματικές του δραστηριότητες για να χαλαρώσει και αυτός λίγο μαζί μας. Σατέν φόρμα που άφηνε τον ένα της ομοακάλυπτο επέλεξε η Ευγενία Μανολίδου που αποδεικνύεται σκληρό καρύδι απέναντι στις κριτικές. Κάποιοι λέγανε στην αρχή ότι εγώ δεν είμαι καλή στη συνεργασία, ότι είμαι πάρα πολύ απαιτητική, ότι είμαι πάρα πολύ στριφνή και απέσια κτλ. Και ότι παρόλα αυτά, εμένα μέχρι σήμερα μου γίνονται προτάσεις. Ενώ αυτοί που τα λέγανε όλα αυτά τώρα δεν είναι πουθενά. Έχω γίνει τόσο σκληρόπετσι από όλα αυτά που είχα ακούσει στο παρελθόν που τώρα δεν με πειράζει καθόλου. Δεν με πειράζει καθόλου. Ίσα-ίσα που οι άνθρωποι που μιλάνε άσχημα ρίχνουν το δικό τους το επίπεδο. Δεν ρίχνουν εμένα. Σε μένα κακό δεν κάνουν, όπως βλέπετε. Το φετινό καλοκαίρι για την Ευγενία είχε μόνο δουλειά. Δύσκολα συναντήθηκαν οι δρόμοι τους με τον Άδωνη Γεωργιάδη, καθώς και εκείνος έχει ένα φορτωμένο πρόγραμμα. Πήγα μερικές μέρες με τα παιδιά γιατί τα παιδιά είχαν πολύ μεγάλη ανάγκη από διακοπές. Αλλά μπορώ να σας πω ότι κουράστηκα περισσότερο τότε γιατί ήμουν μοιρασμένη στα τρία, γιατί το κάθε παιδί έχει τη δική του ανάγκη, παρά με την ορχήστρα και τους μουσικούς που είμαστε όλοι ένα. Η μουσική για την Ευγενία Μανολίδου είναι σε πρώτο πλάνο. Τηλεοπτικά σχέδια δεν κάνει ούτε εκείνη, αλλά ούτε και ο Παναγιώτης Πετράκης που ήταν μαζί της στην καλοκαιρινή της περιοδία. Απολύτως καμιά πρόταση. Όχι, από τηλεόραση. Βλέπω όμως ότι το πεδίο έτσι κι αλλιώς είναι ισχνό. Δηλαδή δεν γίνονται πολλά πράγματα. Γίνονται λίγες παραγωγές. Μακάρι να αρχίσουν να γίνονται λίγο περισσότερες παραγωγές με λιγότερα χρήματα και να απασχολούν περισσότερο κόσμο. Ελπίζω αν όλα πάνε καλά και ξεκολουθήσουμε να έχουμε την υποστήριξη που έχουμε μέχρι τώρα, να μπορέσουμε να πάμε το musical και με μερικές παραστάσεις γύρω στα Χριστούγεννα σε κάποιες άλλες πόλεις. Γιατί όπου πήγαμε, το κοινό που επειδή ήταν καλοκαίρι μπορεί να βρισκόταν και στη Διακοπούλα, μας λέγανε μα ελάτε και σε αυτή την πόλη, μα ελάτε και στην άλλη πόλη, μα ελάτε και σε αυτό το νησί. I'm gonna learn how to...